Πάμε να ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΠΣΥ, τον κύριο Νίκο Τζόρτζογλου. Μαζί μας και ο καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης. Κύριε Τζόρτζογλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μανώλη, θα σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά, Νίκο, και ευχηθούμε, μια και τα λέμε πρώτη φορά στον αέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν και όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επιστρέψουν οι ομάδες και οι θεατές στα γήπεδα. Κύριε Τζόρτζογλου, είχαμε μια τραγική είδηση που συγκλονίζει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κρήτης και τον κόσμο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο σε παγκρίτου αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχαμε την απώλεια του Θέμη Θέμελη. Mm-hmm. Έτσι είναι, δυστυχώς, το εκλεκτό αυτό μέλος της κοινωνίας του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας του Ηρακλείου, μετά από μια ταλαιπωρία που πέρασε, δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Είναι μια τεράστια απώλεια για το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, για τη διαιτησία του Ηρακλείου. Ο Θέμης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστια προσφορά, τόσο σε τοπικό, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρό μας. Μάνο. Ναι, ασφαλώς η κατάσταση στο τοπικό ποδόσφαιρο σίγουρα υπάρχει προβληματισμό λόγω της πανδημίας. Οι τέτοιες ειδήσεις κάνουν και το κλίμα ακόμα πιο βαρύ. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του για τον χαμό του Θέμη, του Θέμελη. Πραγματικά ένας άνθρωπος φίλος όλων όσων ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Κύριε Τζόρτζογλου, θέλω να σας ρωτήσω ότι πλέον το τοπικό ποδόσφαιρο έχει μια πορεία δύσκολη, ασφαλώς, λόγω της πανδημίας και εσείς ως ΕΠΣΥ αναζητάτε τρόπους για να μπορείτε καθημερινά να βρίσκετε λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν. Μάθαμε πριν λίγο ότι πήρατε μια απόφαση ως Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κληρώσεις φέτος δεν θα γίνουν με εκπροσώπους σωματείων. Αποφασίσατε λοιπόν οι κληρώσεις να γίνουν με τηλεοπτική μετάδοση την Κυριακή εδώ από τα στούντιο της Κρήτη TV. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την απόφαση, η οποία πραγματικά είναι λίγο λεπτών. Πράγματι, πριν λίγο η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης πήρε αυτή την απόφαση λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην πατρίδα μας, που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Λόγω του κορονοϊού δεν υπάρχει δυνατότητα, δυστυχώς, να υπάρξει αυτή η κλήρωση που είχαμε ήδη αποφασίσει για να γινόταν στο Δήμο Γαζίου, τον οποίο ευχαριστούμε, και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μποκέα. Δεν θα γίνει λοιπόν στο Δήμο Γαζίου, θα γίνει στα στούντιο της Κρήτη TV την Κυριακή στις 4 η ώρα. Και να ευχαριστήσω με τον κύριο Δημητρίου και εσάς όλους που θα μας φιλοξενήσετε την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα για να κάνουμε τις κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου. Είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά, αφού για πρώτη φορά στα χρονικά τυχαίνει να μην έχουμε σύμμαχο, όπως να έχουμε αντίπαλο τον κορονοϊό, που δεν μας επιτρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί, να γιορτάσουμε και να κάνουμε μια γιορταστική εκδήλωση όπως έχουμε συνηθίσει τα σωματεία της πόλης του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, να κάνουμε κάθε χρόνο. Μάλιστα, κύριε Τζόρτζογλου, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εν μέσω πανδημίας. Καταστάσεις άγνωστες και απρόβλεπτες. Ούτε φιλικό δεν επιτρέπεται. Δυστυχώς. Ιδιαίτερα για το νομό Ηρακλείου, για την πόλη του Ηρακλείου, τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα. Αφού είμαστε μία από τις περιοχές που οι υπηρεσίες υγείας δεν επιτρέπουν, υπάρχει αυτός ο περιορισμός και δυστυχώς δεν μπορούν τα σωματεία ούτε προπονήσεις, όπως τουλάχιστον είχαν μάθει να κάνουν, και πολύ περισσότερο φιλικά παιχνίδια. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, γιατί και ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής που θα πρέπει, και ελπίζουμε όλοι, να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο σύντομα στην κανονικότητα. Κύριε Τζόρτζογλου, αυτό που ταλανίζει ιδιαίτερα τα σωματεία και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα ήταν καλύτερα, απλώς κορυφώθηκε το θέμα το οικονομικό. Το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η βοήθεια από την πολιτεία είναι μηδενική, όχι ελάχιστη μηδενική. Εδώ και 15 χρόνια τα σωματεία δεν έχουν πάρει χρήματα. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για το οικονομικό ζήτημα, το οποίο, ξαναλέμε, έχει κορυφωθεί τώρα με την πανδημία, όχι ότι δεν υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια. Υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα? Κάνετε συνεχώς επαφές για να μπορέσουν τα σωματεία πάνω στο οικονομικό κομμάτι να πάρουν κάποιες ανάσες? Έτσι είναι, Μάνο. Δυστυχώς η πολιτεία, και για να μην παραξηγηθώ λόγω της ιδιότητάς μου ως πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Όταν λέω η πολιτεία, καμία πολιτεία, καμιάς απόχρωσης. Ούτε μπλε, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη. Εδώ και 12 χρόνια έχει κλείσει τις πόρτες, έχει κλείσει οποιαδήποτε επαφή με τον ερασιτέχνη παράγοντα. Είναι κάτι άσχημο, είναι κάτι το οποίο μας λυπεί αφάνταστα. Δεν είναι δυνατόν να μοιράζουμε εκατομμύρια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να ανεχόμαστε παθογένειες οι οποίες είναι μόνιμες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στον ερασιτέχνη παράγοντα εδώ και 12 χρόνια. Επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε απόχρωση της πολιτείας να μην έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Εδώ θα πρέπει να εξαιρέσω την περιφέρεια Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη και τον Νίκο τον Συργονάκη, που σε αντίθεση με την πολιτεία και με όλους τους άλλους φορείς που έχουν υποχρέωση να βοηθάνε τον ερασιτέχνη παράγοντα και το σωματείο το ερασιτεχνικό, να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι, μας βοηθούν και συνδράμουν στον ερασιτέχνη παράγοντα. Ωραία. Να περάσουμε στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή που σίγουρα σας απασχολεί και είστε ένα από τα πρόσωπα που συχνά κάνετε παρεμβάσεις. Σε λίγες εβδομάδες, ήταν 9 Οκτωβρίου, τελικά πήγαν 23, ήταν 9 Οκτωβρίου, πήγαν 23 Νοεμβρίου, έχουμε εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα θέλουν προέδρους από διάφορες ενώσεις να πιέζουν εσάς να βγείτε μπροστά. Και κατά το παρελθόν έχει ακουστεί έντονα το όνομά σας για την ηγεσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Περιμένω μία απάντηση με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά είστε ένας άνθρωπος που έχετε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή. Να πω, Μανώλη, πράγματι τον τελευταίο καιρό αρκετοί συνάδελφοι πρόεδροι από όλη την Ελλάδα δέχομαι κάποια τηλέφωνα προκειμένου να βγω μπροστά εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτό που θέλω να πω και θα πω για άλλη μια φορά είναι ότι μέχρι τώρα ποτέ δεν είπα ναι, δεν με ενδιέφερε να μπω σε μια διοίκηση στην Ομοσπονδία από τη στιγμή που οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν και δεν έκρινα εγώ ότι είναι κατάλληλες ώστε να ασχοληθώ. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αυτό που δυστυχώς βλέπω όμως είναι ότι το περιβάλλον στο ποδόσφαιρο μας συνεχίζει να είναι τοξικό. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική παρακμή η οποία δυστυχώς δεν λέει να φτιάξει. Αν και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ αυτά τα 3 χρόνια με το Βαγγέλη το Γραμμένο έκανε κάποια πράγματα. Θα είμαστε άδικοι εάν δεν το παραδεχόμαστε. Βελτιωθήκανε κάποια πράγματα. Δυστυχώς όμως το περιβάλλον είναι εχθρικό, είναι πολεμικό θα έλεγα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα, πόλεμος από όλες τις πλευρές. Καθημερινότητα αυτή είναι, δηλαδή η είδηση πλέον δεν είναι ποιος έβαλε τον γκολ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Η είδηση μας κάθε μέρα είναι ο ένας μεγαλοδιοκτήτης ομάδος τα έβαλε με τον άλλο, δικαστήρια. Κάτι το οποίο δυστυχώς μολύνει το χώρο του ποδοσφαίρου και διώχνει τον κόσμο από τα γήπεδα. Κύριε Τζιόρτζογλου, να σταθώ λίγο στην επόμενη μέρα της ΕΠΟ, πρόεδρος κοινής αποδοχής από τις μεγάλες ΠΑΕ και μια εκτελεστική επιτροπή με τεχνοκράτες παράγοντες. Παραμένει η θέση σας? Ναι, ναι. Αυτή είναι η θέση μου, γιατί πιστεύω, Νίκο, ότι είναι ο μόνος τρόπος, δύσκολος βέβαια, δεν είναι εύκολο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι, ειδικά σε ένα τέτοιο πολεμικό περιβάλλον, δεν μπορείς να βάλεις όλους αυτούς τους μεγάλους, τους 4 μεγάλους ιδιοκτήτες και τους μικρομεσαίους να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Όμως είναι η μόνη λύση να σταματήσει αυτός ο κατήφορος που έχει το ποδόσφαιρό μας. Να κάτσουν επιτέλους αυτοί οι 4 μεγάλοι μαζί με τους μικρομεσαίους, μαζί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να βρουν κοινές λύσεις, να βρουν ένα πρόεδρο κοινής αποδοχής, προσωπικότητα. Όχι άβουλο, όχι άτολμο, να είναι ανεξάρτητος. Επίσης μια διοίκηση κοινής αποδοχής και να συμφωνήσουν σε μια διακήρυξη αρχών και αξιών. Αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να αποφασίσουμε, Νίκο και Μάνο, είναι να αλλάξουμε νοοτροπία. Δηλαδή αυτή την νοοτροπία, αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε να αλλάξει. Και να δούμε το ποδόσφαιρο όπως είναι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Δεν είναι αυτός ο πόλεμος που καθημερινά βλέπουμε. Παλαιότερα είχατε φτάσει μία ανάσα από την έλευση των Big Four. Σωστά. Το 2016 τον Ιούλιο. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή έχετε προχωρήσει σε κάποιες επαφές προκειμένου να έχουμε κάποια εξέλιξη?
Εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι τον Οκτώβριο, που έκανα κάποιες επαφές και σε, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με επισκέψεις που είχα τόσο στην UEFA, στην Ελβετία, στην Ιόν, όσο και στη FIFA. Και μάλιστα με υψηλό βαθμό στελέχη της UEFA και της FIFA, ξεκίνησα μια διαδικασία, πήρα κάποιες ελπίδες για να συναντηθούν οι μεγάλοι, οι μικρομεσαίοι και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ώστε να πάμε σε μια διοίκηση, επαναλαμβάνω, κοινής αποδοχής. Συνεχίζω ακόμα και σήμερα που μιλάμε να κάνω κάποιες επαφές. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος γιατί δυστυχώς είναι τέτοιος ο πόλεμος που υπάρχει μεταξύ κυρίως των μεγάλων, είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον, είναι τόσο η ποδοσφαιρική παρακμή που το ποδόσφαιρό μας είναι που ζούμε, που δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν θα αφήσω όμως, δεν θα τα παρατήσω, έστω τελευταία στιγμή, με τις επαφές που κάνω και που θα συνεχίσω να κάνω, μήπως έστω την τελευταία στιγμή καταφέρουμε να πάμε σε αυτή τη δύσκολη, όπως λέμε, γιατί δεν είναι εύκολο, αλλά μοναδική λύση, ούτως ώστε το ποδόσφαιρό μας να ξεφύγει από αυτό το κατήφορο. Ωραία. Κύριε Τζούρτζογλου, αναφερθήκατε στο ταξίδι σας στην UEFA πριν ένα χρόνο περίπου. Mm-hmm. Μάλιστα, από αυτό το ταξίδι υπήρχε μία εξέλιξη και αναφερόμαστε στον τελικό του UEFA Europa Conference League. Ήταν έρθει εδώ ο τελικός, είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα. Μάθαμε λοιπόν την απόφαση της ΕΠΟ να αφαιρέσει τον φάκελο υποψηφιότητας από το Παγκρίτιο Στάδιο και να προτείνει ως υποψήφιο γήπεδο για αυτό τον τελικό, την υποψηφιότητα, το υποκατασκευή γήπεδο της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά. Υπάρχει βέβαια και άλλη μια πτυχή αυτού του ζητήματος, καθώς είχατε επισήμως αναφερθεί στην διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για τη συμπλήρωση του φακέλου, ότι είχατε αγνοηθεί τότε ως ποδοσφαιρικός φορέας του Ηρακλείου από το Υφυπουργείο Αθλητισμού που έτρεχε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε τη θέση σας πάνω σε αυτό το ζήτημα και γιατί φτάσαμε στο σημείο να αφαιρεθεί η υποψηφιότητα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πράγματι, η υποψηφιότητα του Ηρακλείου, του Παγκριτίου Σταδίου, για να φιλοξενήσει το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός, ξεκίνησε από την ΕΠΣΗ και δεν ξεκίνησε από πέρσι μόνο. Τα τελευταία χρόνια η ΕΠΣΗ δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και αρκετές από αυτές τις είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε στο Ηράκλειο. Και σίγουρα δεν ήταν τόσο καλό για μας το γεγονός ότι και το Υφυπουργείο Αθλητισμού αλλά και η ΕΠΟ σε αυτή την προσπάθεια από πέρσι τον Οκτώβριο του φακέλου του, να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα, μας αγνόησε. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η ευκαιρία για το Ηράκλειο δείχνει ότι χάνεται και θεωρώ ότι είναι άδικο, ιδιαίτερα από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Ενώ θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι πράγματι υπήρξαν καθυστερήσεις στο Παγκρίτο Στάδιο, υπήρξαν κάποιες σοβαρές καθυστερήσεις, δηλαδή θα έπρεπε το Παγκρίτιο Στάδιο να έχει προχωρήσει. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι τον τελευταίο χρόνο, με τη βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου, που πραγματικά τον τελευταίο χρόνο κάνει μια σοβαρή προσπάθεια, και της Περιφέρειας Κρήτης του Σταύρου του Αρναουτάκη, έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα που θα έπρεπε η ΕΠΟ να τα λάβει υπόψη της και αφού στο κάτω-κάτω, σε ένα από τα τελευταία συμβούλια, αποφάσισαν ότι θα δώσει μια ευκαιρία στο Ηράκλειο. Θα ερχόταν δηλαδή εδώ, θα κουβεντιάζαμε να δούνε με τα μάτια τους σε τι κατάσταση είναι το Παγκρίτιο Στάδιο. Αφού πήραμε τέτοια επιστολή ότι θα μας δίνανε την ευκαιρία αυτή να κουβεντιάζαμε, δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έγινε και η ΕΠΟ αποφάσισε, χωρίς να μας ενημερώσει, χωρίς να μας δώσει την ευκαιρία, ξαναλέω, να συζητήσουμε, να σταματήσει την προσπάθεια αυτή, να αφαιρέσει την υποψηφιότητα από το Ηράκλειο. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτή. Δηλαδή, θα πρέπει. Δηλαδή, εγώ δεν χάνω τις ελπίδες μου. Όχι μόνο για αυτή τη διοργάνωση. Γιατί υπάρχουν πολλές διοργανώσεις. Το Ηράκλειο και η ΕΠΣΗ Ηρακλείου έχει και την εμπειρία, έχει τις υποδομές, έχει τα ξενοδοχεία, έχει το γήπεδο, έχει το αεροδρόμιο που θα μπορεί, αν όχι αυτή τη διοργάνωση, να διεκδικήσουμε κι άλλες αναλόγου ύψους και εμβέλειας και υψηλού κύρους διοργανώσεις. Και σε αυτή την προσπάθεια κατευθύνεται η ΕΠΣΗ και ήδη δεν σας κρύβω ότι κάνουμε επαφές, κάνουμε συζητήσεις τόσο και σε επίπεδο ΕΠΟ αλλά και σε διεθνές επίπεδο και θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε
τέτοιου είδους διοργανώσεις. Κύριε Τζόρτζογλου, θέλω ένα σχόλιο και για την ομάδα του Όφη στο ποδόσφαιρο που επέστρεψε μετά από 20 χρόνια στην Ευρώπη, αποκλείστηκε βέβαια, αλλά και για τον Εργοτέλη. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι ο Όφη μετά από πολλά χρόνια, εμένα και με τη διπλή μου, αν θέλετε, ιδιότητα, τόσο ως πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, αλλά και ως φίλος του Όφη, ως Ηρακλειώτης, αισθάνομαι όμορφα, αισθάνομαι, μπορώ να πω, υπερήφανος που ο Όφη ξαναβρήκε το σωστό του δρόμο. Και δεν βρήκε μόνο το σωστό δρόμο αγωνιστικά, που για μένα είναι μια ομάδα η οποία και αγωνιστικά είναι σε υψηλό επίπεδο, αφού μετά από 20 χρόνια κατάφερε να παίζει στην Ευρώπη, αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό που, το διαφορετικό που δίνει ο Όφη, αυτό το όμορφο, ότι ο ποδόσφαιρο το βλέπει με διαφορετικό μάτι. Και αυτό είναι που εμένα με χαροποιεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο αγωνιστικά Όφη δυνατός, είναι ξεχωριστός, είναι ιδιαίτερος και με κάνει ειλικρινά να λέω ότι νιώθω υπερήφανος για αυτή τη διαφορετικότητα που παρουσιάζει στην τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για τον Εργοτέλη. Όσον αφορά τον Εργοτέλη. Εργοτέλη, θα πρέπει να πω ότι στο θέμα υποδομών και στο θέμα του Εραστέχνη, δεν το συζητάμε ότι σήμερα είναι, αν όχι κορυφαία ομάδα στο θέμα υποδομών και τον τρόπο που η διοίκηση αυτή χειρίζεται τα θέματα του Εραστέχνη είναι άριστη. Αλλά βλέπουμε ότι και στο θέμα της ΠΑΕ που πέρσι για διάφορους λόγους δεν πήρε αυτό που έπρεπε, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα φιλικά, και θέλω να πιστεύω ότι φέτος ο Εργοτέλης θα είναι η χρονιά του να ξαναπάει στην κατηγορία της Super League. Υπήρξατε αναμορφωτής του Εργοτέλη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όλα ξεκίνησαν από κάπου. Εντάξει, ίσως η λέξη αναμορφωτής είναι υπερβολή, δεν ήμουν εγώ μόνο. Εγώ με την βοήθεια βεβαίως και τη συνεργασία του συνεταίρου μου, του Γιώργου του Σουλτάτου, και όλων αυτών των ανθρώπων που σήμερα τυχαίνει να είναι στον Εργοτέλη, του Στιακάκη, του Σεβαστάκη, του Μποβολέτη, του Ταμιολάκη, του Σκεπάρνη, του Συγγενίδη, όλων αυτών, καταφέραμε τότε σε πολύ λίγα χρόνια ο Εργοτέλης να φτάσει στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό όμως που με κάνει να είμαι υπερήφανος, θα πρέπει να το πω για άλλη μια φορά, δεν είναι ότι ο Εργοτέλης με την παρουσία τη δικιά μου, του Γιώργου του Σουλτάτου και όλων αυτών παίξανε στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας, Super League. Γι' αυτό που νιώθω όμορφα και υπερήφανος είναι το γεγονός ότι όταν κατεβαίνω από το δρόμο της Μπλαστήρα, με το μηχανάκι μου, με το αυτοκίνητό μου, είναι αυτά τα πολλά παιδιά που βλέπω καθημερινά να ανεβαίνουν το λόφο του Μαρτινέγκο. Αυτοί δηλαδή οι υποδομές που ο Εργοτέλης είναι σήμερα και που είναι ίσως η κορυφαία ή από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα στα τμήματα υποδομών. Και βεβαίως τη φιλοσοφία που ανέπτυξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάνο. Και ξέρουμε, κύριε Τζόλου, ότι μιλάτε καθημερινά. Το θέμα που απασχολεί βέβαια αυτή τη στιγμή τον φύλαθλο κόσμο είναι πότε θα γυρίσουν στα γήπεδα. Έχετε καθημερινά επαφές. Μιλάτε με την Ομοσπονδία, μιλάτε με φορείς. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πότε θα γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα, αν μπορούμε να το περιμένουμε άμεσα ότι θα γίνει αυτό, μια και περιμένουμε τον Οκτώβριο να ξεκινήσουν και τα αεραστεχνικά, η τρίτη εθνική για τα τοπικά πρωταθλήματα. Εδώ θέλω να πω κάτι και να ζητήσω την κατανόηση από όλους τους παράγοντες, από όλους τους φιλάθλους. Δυστυχώς, είμαστε σε μια περίοδο που δεν είναι κάτι που είναι στο Ηράκλειο, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον πλανήτη, είναι η πανδημία και οι αποφάσεις δεν είναι δικές μου. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν είναι θέμα δικό μου. Αν καθυστερεί να αρχίσει το πρωτάθλημα, δεν είναι θέμα δικό μου. Αν οι ομάδες, οι όμιλοι που φωνάζουν κάποιοι ότι είναι 10 ομάδες μόνο ή 12, δεν είναι θέμα δικό μου. Δυστυχώς είναι, ξαναλέω, μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι η πανδημία, προέχει το θέμα υγείας, το θέμα της ασφάλειας και εμείς δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε ή ευτυχώς σε αυτά τα δεδομένα. Όταν, ας πούμε, οι υπηρεσίες υγείας σου λένε ότι δεν μπορεί να παίξουν, να είναι μαζεμένα 9 άτομα και παραπάνω, πώς εμείς θα κάνουμε παιχνίδια. Έτσι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι χαρά για τιμή μας κάθε φορά που μιλάμε, καθώς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει το ποδόσφαιρο μπροστά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.